Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πολύ σύντομα έτσι να σας ενημερώσω ότι η κυρία δέχεται 373 προτάσεις. Εκ των οποίων αυτές οι 373 προτάσεις είναι οι οριστικά εγκεκριμένες, 151 προτάσεις, με δημόσια δαπάνη 13.445.228 ευρώ και επιλακούσες δυνητικά που μιλάμε για σήμερα, αποκριθήκατε για να σας πληροφορήσουμε, είναι 105, όπου η δημόσια δαπάνη είναι 7.799.174 ευρώ και φυσικά ο συνολικός προπολογισμός είναι για τις 105 δυνητικά 16.095.000, όπως επίσης και για τις 151 27.320.665. Το σύνολο είναι 21.274.402 ευρώ και ο συνολικός προπολογισμός 43.386.241 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ποσό είναι αρκετό και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει την τοπική οικονομία. Σίγουρα βέβαια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό μεταξύ 373 προτάσεις από τις συνολικές 256 μαζί με τις δυνητικές 256. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω, εσείς το στουρώ κύριε Περιφερειάρχε, ότι πιστεύω ότι στο θέμα των υπηρεσιών έγινε μια αδικία. Δηλαδή, ενώ υπήρχε υψηλή βαθμολογία, δεν εντάσσονται. Και ένα άλλο θέμα είναι το οποίο πρέπει να δούμε, είναι που κάποιες προτάσεις, οι οποίες ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν το αποδεικτικό που έχουν αποστείλει το δικαιολογητικό με κούρια και θέλουμε λιγάκι αυτά όλα να τα δούμε. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, τόσο τα επιμελητήρια και προοδευτική Μακεδονίας, όσο και οι περιφερειάρχες, για να μπορέσουμε να δεχτεί το Υπουργείο πάνω από το 50, να μπορούν να ενταχθούν όλοι. Και φυσικά βέβαια γι' αυτό υπάρχει και αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το επιμελητήριό μας ήρθε τρίτο στην Δυτική Μακεδονία, μετά τη Θεσσαλονίκη, και αυτό οφείλεται καθαρά στη σωστή ενημέρωση και με τις ημερίδες που κάναμε εμείς ως τρεις Ιταλίες, αλλά και από την κύριση στελέχη μας σε διάφορους και στους τρεις Δήμους και ενημερώνανε για τα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα στελέχη της ΚΕΠΑΝΕΜ, για τις δυνητικά δικαιούχους και φυσικά βέβαια και το σκοπό αυτό άλλωστε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας έχει δώσει σχετικές οδηγίες, τις οποίες θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις για αυτές τις επιχειρήσεις και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Όπως επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι στον Ιανουάριο του 2014 θα γίνει μια πάλι ίδια ημερίδα για τις 156 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη περάσει αυτές, για τις 151 συγγνώμη, που έχουν περάσει για να μπορέσουμε να δούμε γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα τουλάχιστον από αυτές που έχουν εκριθεί και αυτούς και αυτοί που είναι δυνητικά δικαιούχους να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ για την διαιρία. Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και ο Περιφερειάρχης το ίδιο και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Αρκεί αυτή η επένδυση η οποία γίνεται, το έχω ξανατονίσει επανειλημμένα, ότι αν τη χρειαζόμαστε την κάνουμε. Ίσως δεν αρέσει όμως αυτό που λέω, όχι γιατί είναι το δικαίωμα της επιδότησης, αλλά η επένδυση για να έχει αποτέλεσμα τόσο στο δικαιούχο όσο και για την ίδια την πατρίδα, για το ίδιο το κράτος, θα πρέπει να πιάνει τόπο, να το χρειαζόμαστε, όχι γιατί μας δίνεται η ευκαιρία για να βάλουμε κάποια χρήματα στην τσέπη. Δεν βάζουμε χρήματα στην τσέπη. Αυτά που κάνουμε είναι για να μπορέσουμε να τα επενδύσουμε και να εξυγχρονίσουμε τις επιχειρήσεις μας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τα στελέχη της ΚΕΠΑΝΕΜ, τον κύριο Στράβα Νίκο, τον κύριο Κρυκελή Κωνσταντίνο, που είναι σήμερα, την κυρία Βούκη Μαρία, όπου περιφερειάρχη εδώ βάλαμε και ένα αίτημα, και νομίζω ότι έγινε δεκτό,
όπως επίσης και την ευκαιρία συνδική του ΔΟΑΚ. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσετε όλη την παρουσίαση. Ναι, κύριε Περιφερειάρχη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι και κυρίες φίλοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω στο κυβερνητήριο της Πιερίας για αυτή την στοχευμένη συνάντηση που κάνουμε σήμερα με το πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και λέω στοχευμένη γιατί πράγματι δεν είναι μια συνάντηση τυπική, είναι μια συνάντηση καθαρά ουσιαστική, η οποία γίνεται για εσάς. Και θα σας πω πολύ σύντομα πώς φτάσαμε ως εδώ. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλάβαμε την υποχρέωση και την ευθύνη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ένα από τα οποία είναι και το πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από την πρώτη και ώρα στιγμή, σε εξαιρετική συνεργασία με τα επιμελητήρια και ειδικά μάλιστα με τον πρόεδρο εδώ και τα μέλη του Επιμελητηρίου Πιερίας, αλλά και με την ΚΕΠΑΝΕΜ, ξεκινήσαμε μια εκστρατεία ενημέρωσης. Ενημέρωση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, ακριβώς για να περάσει το μήνυμα αυτού του προγράμματος, το οποίο έχει πολλαπλά ωφέλη. Προφανώς, σε μια στιγμή οι τράπεζες ουσιαστικά δεν διεκδικούν χρήματα. Που η αγορά είναι στεγνή, έρχεται ένα πρόγραμμα με όλες τις δυσκολίες που έχει, με όλες τις αδυναμίες που έχει και δεν είναι λίγες, καμία αντίρρηση. Έρχεται όμως ένα πρόγραμμα που βάζει 90 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή μας. Έχοντας λοιπόν αυτό ως βασικό χαρακτηριστικό, κρίναμε και αποφασίσαμε και τελικά κάναμε μια εκστρατεία ενημέρωση παντού, η οποία έπιασε τόπο. Και λέω έπιασε τόπο γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα φτάσαμε να έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έδειξαν ενδιαφέρον σε όλη την Κεντρική Μακεδονία να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Σε βαθμό τέτοιο που μας ανάγκασε, όπως είπε πολύ σωστά ο Πρόεδρος προηγουμένως, να πιέσουμε το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος και τελικά το δέχτηκε, να προχωρήσουμε σε υπερδέσμευση στο πρόγραμμα. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν εγκριθεί 1.273 επενδυτικά σχέδια σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και να έχουμε με την υπερδέσμευση δυνητικά εντασσόμενες επιχειρήσεις 1.117. Λέμε για σχεδόν διπλασιασμό. Και οφείλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Πιερίας και όλους τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, οι οποίοι μαζί με εμάς την περιφέρεια, την αντιπεριφερειάρχη, τους περιφερειακούς μας συμβούλους και εμάς ως διοίκηση, πιέσαμε για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ οι 64 επιχειρήσεις εσείς που χαρακτηρίζεστε ως εν δυνάμει εντασσόμενες στο πρόγραμμα. Αρκεί να τηρηθούν αυτά που θα σας πει σε λίγο και πάνε. Ήδη σημειώνω απλά ότι στην Πιερία εντάχθηκαν 151 επιχειρήσεις. Η ΚΕΠΑΝΕΜ σε λίγο θα σας κάνει μια αναλυτική παρουσίαση. Εγώ θα ήθελα να σας πω και να τονίσω ότι πράγματι το πρόγραμμα αυτό έχει τα χαρακτηριστικά, τα σημαντικά που σας ανέλησα, έχει βέβαια και πολλές αδυναμίες. Δεν τα λέω τις διαδικασίες, η γνωστή ελληνική γραφειοκρατία, επισκέψεις μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να αμφιληθούν αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλές φορές και χρονοβόρες είναι, αλλά και καθιστούν ένα πρόγραμμα αντιοικονομικό, δυστυχώς δεν κατέστηκε αυτό. Επομένως θα παίξουμε, κυρίες και κύριοι, με τα εργαλεία που έχουμε. Τα εργαλεία που έχουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο τρόπος να τα κατακτήσουμε θα ακουστεί σε λίγο. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε με γνώμονα την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Όλα τα προγράμματα εξετάστηκαν με διαφάνεια. Οι εγκρίσεις έγιναν πολύ γρήγορα. Είναι ένα πρόγραμμα, θυμίζω, που ξεκίνησε φέτος, ξεκίνησε
πριν από χρόνια και έφτασε κάτω από το πείτε. Επομένως, η διάθεσή μας είναι να σας στηρίξουμε. Και θέλω να ξέρετε, τόσο προσωπικά, όσο και η Περιφερειάρχη και οι εργαζόμενοι της Περιφερειάρχης μας εδώ στην Πιερία, είναι στη διάθεσή σας, πέρα του και επανέμβη του επιμελητηρίου, ανά πάσα στιγμή για να βοηθήσουμε. Γιατί πολύ απλά στην Περιφέρεια και την κ. Μακεδονίας ξέρουμε ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Και γι' αυτό και έχουμε κάνει ήδη πολύ συγκεκριμένες πολιτικές για την όθηση της επιχειρηματικότητας. Μειώνοντας τη γραφειοκρατία στον τρόπο λειτουργίας της περιφέρειάς μας, μέσω νέων τεχνολογιών, της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, των ηλεκτρονικών υπογραφών, πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και που σύμφωνα με μελέτες για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας καταφέραμε να μειώσουμε κατά 30% ήδη τον χρόνο συναλλαγής στα γησιά της περιφέρειάς μας. Και όλα αυτά γίνονται γιατί πάρα πολύ απλά πιστεύουμε ότι το επιχειρήν στην Ελλάδα για να στηριχθεί στηρίζεται μόνο έτσι, με πράξεις και όχι με λόγια. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήρθατε, να ακούσουμε τους ανθρώπους της ΚΕΠΑΝΕΜ, οι τράπεζες οι οποίες είναι εδώ, αν λέω λάθος, είναι σήμερα κανείς. Κύριε Περιφερειάρχε, αυτό που γνωρίζω είναι σήμερα η πρόσωπη της Γιούγκο και της Πυραιός εδώ. Ωραία. Να έχουν καλυστεί όλες οι τράπεζες, να γνωρίσουμε αυτό. Ασφαλώς, εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις τράπεζες. Οι τράπεζες καλά κάνουν και τον άρχονται να κοιτάξουν να ανοίξουν και λίγο τις κάνουλες, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για όλους μας. Και βέβαια είναι εδώ για να ενημερώσω για τα προγράμματά τους. Θα έλεγα όμως να ενημερώσω αφού πρώτα πείτε κάποια πράγματα εσείς. Άλλωστε σήμερα θα έχουμε και μια αλλαγή στον τρόπο παρουσίασης. Επομένως, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάτσω σε όλη τη διάρκεια, αλλά εύχομαι και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Εμείς είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε το πρόγραμμα αυτό και ό,τι άλλο πρόγραμμα εμφανιστεί στο μέλλον. Ευχαριστώ και πάλι τον Πρόεδρο για όλη την καλή συνεργασία που έχουμε μαζί σήμερα και είμαι βέβαιος ότι στα επόμενα χρόνια θα αναβαθμίσουμε αυτή τη συνεργασία ακόμη περισσότερο. Να είστε καλά. Καλησπέρα για μένα. Στράβα Συγκόλος ονομάζομαι, είμαι υπεύθυνος προγράμματος. Εγώ θα σας ταλαιπωρείτε μαζί με όλα τα υπόλοιπα σελίδια της ΚΕΠΑΝΕΜ. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης σήμερα είναι να ενημερωθείτε εσείς, οι οποίοι είστε δημιουργικά του δικαιού του προγράμματος, ειδικά εργαζόμενοι, σωστά για να μπορέσετε να καταφέρετε μάλλον να εγκριθείτε οριστικά στο πρόγραμμα και να μπορείτε να προλάβετε όλα τα ωφέλη που σας δίνει. Λοιπόν, για να εγκριθείτε σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν δύο τρόποι. Δύο είναι οι τρόποι οι οποίοι υπάρχουν για να εγκριθείτε. Ένας είναι με την έγκριση δανείου στο ύψος του 20% του προϋπολογισμού στο οποίο σας έχει εγκριθεί και ο άλλος τρόπος είναι η υλοποίηση 30% της επένδυσής σας, να μας τη φέρετε, να την πιστοποιήσουμε και να ενταθείτε οριστικά. Θα σας παρουσιάσω εγώ, εδώ μαζί με τη συνάδελφό μου την κυρία Μπούκη, θα σας παρουσιάσουμε κάποια βασικά στοιχεία και σημεία προσοχής τα οποία θα πρέπει να έχετε υπόψη σας για να προχωρήσετε σωστή υλοποίηση και να μην έχουμε προβλήματα με την ένταξή σας. Και στη συνέχεια θα καλέσω και τα στελέχη των τραπεζών που παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας να σας παρουσιάσουν αναλυτικότερα κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτείτε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον δεύτερο τρόπο, την έγκριση δηλαδή του 20% δανείου για να έχετε μια αυτόματη, στο πούμε έτσι, έγκριση στο πρόγραμμα. Αυτά και από προτροπή του κ. Περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε αλλιώς σήμερα. Λοιπόν, πρώτο και σημαντικότερο είναι ο οδηγός υλοποίησης. Ο οδηγός του προγράμματος υπάρχει αναρτημένος παντού. Μπορείτε να το διαβάσετε, θα έπρεπε να τον έχετε διαβάσει για να τα λέτε τα πράγματα όπως είναι. Επειδή ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι είναι ένα τεράστιο όγκος μάλλον πληροφορίες εκεί, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε έναν πολύ συνοπτικό οδηγό, ο οποίος πολύ σύντομα θα αναρτηθεί και σε όλες τις ιστοσελίδες και θα ενημερωθείτε γι' αυτό, στον οποίο έχουμε συμπυκνώσει πληροφορίες εκεί για το πώς θα πρέπει να κινηθείτε έτσι ώστε να μην έχετε προβλήματα στην υλοποίηση του έργου σας για να εγκριθείτε. Περιμένω μια έγκριση αυτή από το Υπουργείο αυτού του οδηγού και θα αναρτηθεί πολύ σύντομα στις ιστοσελίδες μας.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να σημειώσω 2-3 πράγματα στατιστικά αναφορικά με την πληρότητα των ετοιμάτων ελέγχου που μας έρχονται τόσα χρόνια που διαχειριζόμαστε προγράμματα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ στους Ινδικάτες και όπως έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί να το τονίσω από την αρχή, δυστυχώς, σύμφωνα με την κύκλη του κ. Γιαννούση, δεν έχετε το δικαίωμα διορθωτικών κινήσεων στη φάση που βρίσκεστε. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος και έτσι δεν δίνεται η δεύτερη ευκαιρία, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχουν λήψεις στο φάκελο, δεν μπορείτε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις και να το συμπληρώσετε σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τόσα χρόνια ένα στους 10 φακέλους να μας έρχεται πλήρης. Σε όλους τους άλλους αναγκαζόμαστε και ζητάμε συνέχεια ελλείψεις, τις καλύπτεται και προχωράμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 28 Δευτέρα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλα τα αιτήματα και μέχρι 36 θα πρέπει να έχουν γίνει και εντάξει. Υλοποίηση του έργου. Η υλοποίηση αποτελείται από δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το οικονομικό αντικείμενο, γραφειοκρατία όπως θέλουμε να τη λέμε, τιμολόγια, παραστατικά κλπ. Τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω. Και ο δεύτερος άξονας είναι το φυσικό αντικείμενο. Ήδη επένδυση στα μηχανήματα, δακτυριακά, οτιδήποτε έχετε βάλει μέσα στο ιδιωτικό σχέδιο. Για κάθε ένα από αυτά τα δύο στάδια απαιτείται και η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Για το οικονομικό αντικείμενο. Τι χρειάζεται να προσέχουμε και τι πρέπει να έχουμε στο φάκελό μας, αυτό που θα καταθέσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιστοποιηθούν αυτές οι δαπάνες και να εγκριθεί δοριστικά. Δεν είναι, θα παρακαλέσω να μην είναι, γιατί θα τα ακούσετε όλα έτσι μαζεμένα, δεν είναι κάτι έξω από την καθημερινή πρακτική. Δηλαδή, μην σας φοβίζουν αυτά που λέω. Αν το καλοσκεφτείτε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρησή σας. Πρώτα απ' όλα τα τιμολόγια, παραστατικά αγορών. Είτε αυτά είναι τιμολόγια, είτε είναι τιμολόγια δελτία αποστολής, είτε είναι τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, API, εφόσον έχουμε συναλλαγές με το εξωτερικό invoice, τιμολόγια έργου, οτιδήποτε δηλαδή έχει να κάνει με παραστατικό αγοράς ή παραστατικό παροχής υπηρεσιών. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Είναι γνωστό, είναι συνηθισμένο φαινόμενο να μην δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δελτία αποστολής. Πολλές φορές να τα ξεχνάμε, να μην τα ζητάμε, να μην είμαστε αντίθετοι προμηθευτής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για να πιστοποιηθεί μια δαπάνη πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά τα παραστατικά. Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί δαπάνη χωρίς δελτία αποστολής. Τα αντίστοιχα παραστατικά μεταφοράς θα πρέπει να υπάρχουν και όταν έχουμε συναλλαγές με το εξωτερικό, δηλαδή CRM, Packing List, Bill of Landing κτλ. Όσοι έχετε συναλλαγές με το εξωτερικό, θα τα γνωρίζετε αυτά. Τώρα, για την εξόπληση των παραστατικών, τι χρειαζόμαστε για να πιστοποιήσουμε τις δαπάνες που έχετε τάξει στο παιδικό σας σχέδιο και θα μας φέρετε προς πιστοποίηση. Χρειαζόμαστε καταθετήρια, αντίγραφα σωμάτων επιταγών, αντίγραφα κινήσεων λογαριασμού, εξτρέα δηλαδή από την τράπεζα. Και γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά? Θέλω λίγο εδώ πέρα να ευσύσω την προσοχή σας. Και πάλι στην καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να πληρώνουμε με μετρητά, να το πω έτσι. Δυστυχώς, για τον έλεγχό μας θα πρέπει κατά κανόνα όλα αυτά τα παραστατικά αγοράς, τα οποία είναι πάνω από 3.000 ευρώ, θα πρέπει η αντίστοιχη συναλλαγή να περνάει μέσα από τράπεζα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί δαπάνη, τιμολόγιο, αξίας πάνω από 3.000 ευρώ, του οποίου η εξόβληση δεν έχει γίνει μέσω τραπέζης. Μετρητά δηλαδή δεν μπορεί να πιστοποιηθεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω πολύ, ό,τι συναλλαγές κάνετε, φροντίστε να έχετε τα καταθετήρια, όταν δείτε επιταγές να κρατάτε το αντίγραφο αυτού των επιταγών, να ζητάτε τα εξτρέα από την τράπεζα για να συγκεντρώσετε αυτά και στο τέλος να μας τα φέρετε να πιστοποιήσουμε τις δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και όταν έχουμε μεταφορά ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό. Λοιπόν, είναι πλέον με τη χρήση του ίντερνετ, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να μεταφέρουμε χρήματα από ένα web banking, να το πω έτσι, από ένα λογαριασμό σε άλλο. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, απαραίτητη, οι συναλλαγές να γίνονται μέσω επαγγελματικών εταιρικών λογαριασμών.
δεν νοείται επιχείρηση και ειδικά εταιρεία, και ειδικά εταιρεία να πληρώνει, να μεταφέρει χρήματα ή να κάνει καταθέσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς. Δεν γίνονται αποδεκτές αυτές οι συναλλαγές. Δεν γίνονται δηλαδή αποδεκτές και από τον φορολογικό νόμο. Αλλά σε αυτό που μας ενδιαφέρει δεν μπορούμε εμείς να τις κάνουμε αποδεκτές. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια εταιρεία Stravas Book ΑΕ, εντάξει, που είναι ο προμηθευτής σας και να πάτε εσείς να κάνετε κατάθεση στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του Strava. Δεν νοείται αυτό το πράγμα, δεν θα γίνει αποδεκτό. Ξέρω. Όχι. Όχι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο λογαριασμός είναι εταιρικός. Ξέρω. Και πολλές φορές δεν φταίνε. Δεν φταίνουν οι επενδυτές, δεν φταίνουν οι επιχειρηματίες, φταίνουν και οι προμηθευτές. Δηλαδή, πάει κάποιος και λέει: θέλω να σου κάνω κατάθεση στα χρήματα. Δώσε μου ένα λογαριασμό. Εγώ, σαν προμηθευτής, σας δίνω τον ατομικό μου. Εκεί θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας όταν πάμε στην τράπεζα. Διά, είναι εταιρικός αυτός ο λογαριασμός. Κάνω μια ερώτηση. Για να μην τρέχουμε μετά. Ή το τονίζουμε στον προμηθευτή. Κοίταξε να δεις, άμα δεν έχεις όψεως, δεν μπορώ να σου βάλω τα χρήματα. Να το λέμε έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε απαραίτητα εξοπλιστικές αποδείξεις για όλες τις συναλλαγές που θα κάνετε με σφραγίδα και υπογραφή του προμηθευτή σας, δηλαδή ότι χρήματα δίνετε, είτε αυτό είναι με κατάθεση, είτε είναι με επιταγή, είτε είναι με τριτά, εκεί που επιτρέπετε, θα πρέπει εκείνη την ώρα, το τονίζω, έχει σημασία αυτό, γιατί μετά δεν θα βρίσκεται εύκολα το προμηθευτή, να πάρετε μια εξοπλιστική απόδειξη, στην οποία θα πρέπει να γράψετε πάνω και για ποιο λόγο έλαβε τα χρήματα ο προμηθευτής. Δηλαδή, για εξόπληση τιμολογίου πάντα. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για να πιστοποιηθούν οι δαπάνες σας είναι να καταχωρηθούν λογιστικά στα βιβλία σας. Δεν νοείται δαπάνη η οποία δεν έχει καταχωρηθεί λογιστικά. Είναι σαν να μην υφίσταται για μας. Στα βιβλία β' κατηγορία, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αντίγραφα του βιβλίου εσόδων-εξόδων και των αναλυτικών καταστάσεων και των συγκεντρωτικών. Όσοι δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους, συμβουλευτείτε τον λογιστή σας. Τα οποία αυτά αντίγραφα θα πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από εσάς, από τον επιχειρηματία και από τον λογιστή της επιχείρησης. Λοιπόν, και στα βιβλία γάμα κατηγορίας θα πρέπει να έχουμε τις κινήσεις που γίνονται στο γενικό ημερολόγιο, όλα τα άρθρα δηλαδή για τις συναλλαγές που έχετε κάνει, καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές, καθώς και την καταγραφή, στα γάμα κατηγορίας καταγράφονται και οι πληρωμές, καταχωρούνται και οι πληρωμές, οι εξοπλίσεις. Εδώ, εκτός από το ημερολόγιο, χρειαζόμαστε και όλες τις καρτέλες. Όλα τα αναλυτικά καθολικά, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τους προμηθευτές, είτε με το ταμείο, είτε με τα δάνεια, οτιδήποτε δηλαδή κινήσεις γίνονται και τις χρειαζόμαστε εμείς για να αποδείξουμε κάτι, θα πρέπει να είναι και αυτές καταχωρημένες στα βιβλία σας. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό λογιστικό, να το πω έτσι, βιβλίο είναι το μητρό παγίο. Ό,τι αγορές κάνετε, ό,τι πάλια αγοράσετε, θα πρέπει να καταγραφούν σε ένα μητρό παγίο και να μας το φέρετε και αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα να πιστοποιήσουμε τις δαπάνες σας. Λοιπόν, σημεία που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή, κάποιες φορές τα επαναλαμβάνουμε, αλλά γίνεται επίτηδες αυτό για να εμπεδώσουμε το πέσει κάποια πράγματα. Που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή και αυτό γιατί πολλές φορές οδηγούν σε απόρριψη δαπανών. Πρώτον, δεν επιτρέπεται κατακαιρματισμός δαπανών που οδηγεί σε αποφυγή, να το πω έτσι, της υποχρέωσης που έχει κάποιος να πληρώσει μέσω τράπεζας. Να το κάνω πιο κατανοητό. Δεν νοείται μία υπηρεσία, για παράδειγμα, παίρνετε εσείς κάποιον ηλεκτρομαντιστή να σας βάψει αυτή την αίθουσα. Εντάξει. Πόσο θέλει αυτός, έχετε συμφωνήσει ένα ποσό 5.000 ευρώ. Αυτή η υπηρεσία των 5.000 ευρώ, εφόσον κοπήσει ένα παραστατικό, θα πρέπει να πληρωθεί μέσω τραπέζης. Δεν νοείται να κόψει ο ηλεκτρομαντιστής δύο αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 2,5 και 2,5, και να πείτε εσείς θα πληρώσω τα 2,5 με 7, θα πληρώσω και πάλι τα 2,5 με 7. Είναι κατανοητό αυτό, δηλαδή. Αν είναι υλικά η παροχή. Άλλο πράγμα. Αν είναι υλικά τιμολόγια παραστατικά και δεν είναι ένα από 5. Αυτό λέω. Ότι αυτό το πράγμα
Αν είναι δύο διαφορετικά παραστατικά και πληρωθούν μέσω τραπέζης, δεν έχω πρόβλημα. Αν όμως, να το καλοσκεφτούμε, ποιος θα έκοβε ένα παραστατικό σήμερα και ένα παραστατικό αύριο για μια εργασία που είναι συνολική. Δηλαδή, γιατί να κόψει κάποιος για μια εργασία δύο παραστατικά. Μπορεί να έχει φέρει τελικά. Άλλο πράγμα δεν είναι. Να πω κάτι διαδικαστικό για να μην, να μην χάνουμε έτσι τη ροή της παρουσίας. Σημειώστε οτιδήποτε θέλετε, θα κάτσουμε όση ώρα θέλετε μετά να τα αναλύσουμε όλα και να σας απαντήσω όλες τις απορίες σας. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και ότι δεν μπορώ να σας. Λοιπόν, και ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω σήμερα, γιατί περιμένουμε και εμείς αρκετές διευκρινήσεις, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα τα κρατήσουμε και θα σας απαντήσουμε όταν λάβουμε και εμείς απαντήσεις. Λοιπόν, δεν είναι επιτρεπή εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων. Ναι, γνωρίζουμε ότι συμβαίνει, μάλλον συνέβαινε καλύτερα παλιότερα, τώρα νομίζω ότι είχε τονίσει λίγο κουτί αυτό. Λοιπόν, συνέβαινε παλιότερα να πληρώνει κάποιος να σας δίνει μια επιταγή, εσείς να τη δίνετε αλλού για να εξοπλίσετε. Αυτό το πράγμα δεν είναι αποδεκτό για το πρόγραμμα. Δεν μπορείτε να εξοπλίσετε μια δαπάνη με επιταγή τρίτη. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για κανένα, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη δηλαδή. Επιδοτήστε στις καθαρές αξίες των τυπολογίων, εκτός και αν πλην δηλαδή κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ο οδοτεχνίτης, οι οποίοι δεν μπορούν να τον αναρτήσουν το ΦΠΑ, ναι, εκεί είναι επιλέξιμο. Το ξαναλέω, όλες οι εταιρείες προμηθευτές επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό λογαριασμό. Εταιρικό. Δεν είναι επιτρεπτή εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των μετόχων της επιχείρησης. Στα παραστατικά εξόφληση, καταθετήρια, αποδείξεις κτλ. Θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία της συναλλαγής. Δηλαδή, και εδώ θέλουμε την προσοχή σας. Υπάρχει ένα ελεκτικό θέμα και μια ελεκτική δυσκολία. Μπορεί, ας πούμε, στην επιχείρησή σας να απασχολείται 3-4-5 άτομα. Εντάξει. Ή να βάλετε κάποια στιγμή κάποιον να πάει να κάνει μια κατάθεση σε μια τράπεζα. Η τράπεζα αυτομάτως, όταν πάει εκεί, ας πούμε, όταν πάει κάποιος να καταθέσει τα χρήματα, ποιος είσαι, είμαι ο Νίκος ο Στράβας. Τι κάνεις, καταθέτω χρήματα. Πού, στην εταιρεία Στράβας, θα έρθουν τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα με το που θα μου το φέρετε να το πιστοποιήσω, κατευθείαν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιος είναι ο Στράβας που καταθέτει. Εγώ ήθελα να δω την Μπούκη, ας πούμε, τον Έψιλον να καταθέτει χρήματα. Και όχι το Στράβα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πώς μπορώ εγώ να ξέρω ποιος Στράβας εκπροσωπεί την επιχείρηση, γιατί δεν το βρήκε το καταθετήριο τυχαία, ας πούμε. Ή δεν του έδωσε ένα καταθετήριο ο προμηθευτής. Εντάξει, οπότε λοιπόν προσέχουμε και αυτά. Όταν πάμε να κάνουμε μια κατάθεση, θα πρέπει και πάνω στο καταθετήριο να αναφέρετε λεπτομερώς τα στοιχεία. Ποιος καταθέτει, η εταιρεία σας. Είτε είναι προσωπική, αν είναι προσωπική το ονοματεπώνυμό σας, αν είναι εταιρεία, την εταιρική συμφωνημία. Και επίσης θα πρέπει να αναφέρετε και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η κατάσταση των χρημάτων. Γιατί δίνεται αυτή η επιταγή. Γιατί για εξόμιση του τάδε τιμολογίου. Για να μην έχουμε κανένα πολύ πρόβλημα. Επίσης, πολύ σημαντικό, έχει οδηγήσει πολλές φορές σε απόρριψη δαπανών και αυτό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, οδικά το λέω έτσι, παραστατικών. Η μία είναι οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν παρακράτηση 20%, και οι άλλες είναι τα παραστατικά που έχουν εργολάβει, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και αυτά, που έχουν παρακράτηση 3%. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει μια αξία α. Γίνεται παρακράτηση του 20% και το υπόλοιπο δίνεται στον προμηθευτή σας. Αυτό το 20% είστε υποχρεωμένοι να πάτε να το αποδώσετε στην εφορία. Για να πιστοποιηθεί ένα τιμολόγιο, γενικός κανόνας αυτός, θα πρέπει να είναι εξοφλημένο ολόκληρο. Ολόκληρο, μέχρι και το τελευταίο λεπτό για να πιστοποιηθεί. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν έχουμε 10 παραστατικά, θα πρέπει να μας φέρετε, να μας προσκομίσετε και την εξόφληση του φόρου και την απόδοση του φόρου στην εφορία. Το ξαναλέω, απαιτείται η ύπαρξη εξοπλιστικής απόδειξης για το σύνολο του τιμολογίου. Και εδώ λίγο την προσοχή σας αυτό που θα πω τώρα, γιατί καλώς ή κακώς μάλλον, αλλά έτσι είναι ο κανονισμός. Όλες οι δαπάνες που θα μας προσκομίσετε, και παρακαλώ που λέτε προσέξτε αυτό,